Κατάληψη με το καλημέρα έφερε το πρώτο κουδούνι για τρία σχολεία της Πάτρας. Μαθητές και μαθήτριες έβαλαν λουκέτο αμέσως μετά την επίσημη πρώτη της νέας σχολικής χρονιάς, διαμαρτυρώμενοι για μικρές αίθουσες, ελλειπή μέτρα και υποστελέχωση σε προσωπικό καθαριότητας. Η μάσκα δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα αν δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και μέτρα. Υπάρχει μεγάλη δυσφορία, διότι δεν υπάρχει καλός αερισμός, είμαστε πολλά άτομα. Είμαστε σίγουρα πάνω από 20 άτομα σε κάθε τάξη. Είναι μικρή η αίθουσα. Ήταν πολύ δύσκολα γιατί με τις μάσκες δεν μπορούσαμε να σάμε, δεν εξαρίζεται ο χώρος. Δεν είμαστε ενάντια στη μάσκα, αλλά η μάσκα δεν αρκεί. Υψώνουν τη φωνή τους οι μαθητές στα 2ο, 5ο και 12ο Γενικά Λύκεια Πατρών. Ο κράτος είχε 6 ολόκληρους μήνες να οργανώσει το άνοιγμα των σχολείων και αντί αυτού μας έβαλε όλους μέσα στιγμαφαγμένους σε τάξη 25 ατόμων. Κάναμε εμείς στην αρχή εμείς και άλλο ένα σχολείο της Πάτρας. Θα ακολουθήσω και τα άλλα. Ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο θάρρος από τους συμμαθητές μας και ότι θα υπάρξει κάποια μεγάλη κινητοποίηση. Οι καταλήψεις της Πάτρας είναι από τις πρώτες αντιδράσεις του μαθητικού κινήματος σε πανελλήνιο επίπεδο που υπογραμμίζει κενά και ελλείψεις και φέρνει πονοκέφαλο στο Υπουργείο Παιδείας. Να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν καταλύοντας τη δημοκρατία και την νομιμότητα να ζητάμε άλλα δήθεν άλλες εφαρμογές της νομιμότητας. Πάντως η νέα σχολική πραγματικότητα απαιτεί ασκήσεις προσαρμογής και υπομονής από τους γονείς που καλούνται να εξηγήσουν, να εκπαιδεύσουν και να πείσουν ιδιαίτερα τις μικρότερες ηλικίες πώς και γιατί πρέπει να φοριέται η μάσκα. Δεν τη θέλανε τη μάσκα. Με ζέστανε μαμά, με έκανε μαμά. Τι κάνουμε τώρα. Πρέπει να τη φορέσουμε, να τη φορέσουμε, αλλά όμως για τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πολύ δύσκολο. Το πρωί είπε, δεν θέλω να πάω σχολείο γιατί θα βάλω πάλι μάσκα. Και προσπαθούσα να τον πείσω να έρθει στο σχολείο φορώντας τη μάσκα γιατί είναι κάτι προσωρινό και ότι δεν είναι κάτι μόνιμο. Μετά το φιάσκο με το μέγεθος και τη δέσμευση για μάσκα σωστών διαστάσεων στην επόμενη παρτίδα, η πλειονότητα γονέων και μαθητών ήταν προετοιμασμένη για το πρώτο κουδούνι. Η μάσκα, εντάξει, από τα παιδιά ήταν εύκολο να φορεθεί. Το θέμα δεν είναι μόνο η μάσκα όμως. Οι λήψεις είναι φοβερές. Θα πειθαρχήσει, αλλά τον βασανίζει, δυσκολεύεται. Για δεύτερη μέρα έμειναν μακριά από τα μαθήματα και τους μαθητές τους τα παιδιά, όσων σηκώνουν αντάρτικο στη χρήση της μάσκας στις σχολικές αίθουσες. Προτιμώ να πάρουν απουσία τα παιδιά από το να αντιμετωπίσουν χειρότερα προβλήματα υγείας. Παίζουν με την υγεία των παιδιών μας για να αυξήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Το μήνυμα είναι σαφές ότι κανένας μαθητής δεν θα περάσει την πόρτα του σχολείου χωρίς να φοράει μάσκα, κάνοντας ορατό τον κίνδυνο να χαθεί η σχολική χρονιά για εκείνους τους μαθητές που οι γονείς τους επιλέγουν αυτόν τον δρόμο.